Χαίρετε, καλησπέρα. Ελπίζω να δουλεύει καλά το μικρόφωνο απόψε. Το ξανά έκανα install, γιατί χθες κάποιοι παραπονηθήκατε για κάποιο ρίχο που ακουγόταν. Απολογούμε ξανά. Και πάμε να κάνουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο προκύπτει Προκύπτει από το χθεσινό vlog. Αλλά είναι ένα ζήτημα για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές, αλλά δεν το είχαμε σε ένα συγκεκριμένο vlog μαζεμένο το ζήτημα της ψυχοπαθολογικής έλξης και του κεραυνοβόλου έρωτα. Διαβάζω λίγο τα σχόλια που ήταν αφορμή για να γίνει αυτό το βίντεο. Κάποια από τα σχόλια. Σα παρακαλώ και εγώ να κάνετε ένα βίντεο για την ψυχοπαθολογία που κρύβεται πίσω από την έλξη που νιώθουμε από την αρχή με κάποιους. Μου συμβαίνει αρκετά συχνά να νιώθω έλξη για κάποιον που ούτε καν έχουμε μιλήσει και ποτέ δεν παίζει ρόλο η εμφάνιση. Και στην πορεία του χρόνου γνωριζόμαστε και όντω συνδεόμαστε με κάποιον τρόπο. Όχι απαραίτητα ερωτικά. Και κάτι ακόμη, πόσο εφικτό είναι να χρησιμοποιούμε τη λογική μας όταν ερωτευόμαστε. Ο έρωτας είναι ένα είδους, είναι ένα είδους ψύχωση, οπότε τη στιγμή που ερωτευόμαστε είναι ήδη αργά. Όλη η δουλειά πρέπει να γίνεται πριν, αλλά και αυτό τελικά δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο είμαστε ικανοί οι άνθρωποι να το κάνουμε. Τουλάχιστον οι άνθρωποι είμαστε ανοιχτοί στις νέες εμπειρίες. Και απάντησα στη φίλη ότι ο έρωτας δεν είναι ψύχωση, σε καμία περίπτωση ο έρωτας δεν είναι ψύχωση. Το έχω εξηγήσει και στο χθεσινό βίντεο αυτό ότι ο έρωτας δεν είναι ψύχωση, ότι είναι μια φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Πώ σε ένα άλλο σχολείο, θα τα διαβάσω όλα και μετά θα μιλήσω συνολικά. Εμένω αυτό που είπε στην αρχή του βίντεο, Θέκλα, ότι αν νιώθουμε πολύ έντονη έλξη από την αρχή με κάποιον, είναι τεράστια καμπανάρα ότι πρόκειται για κάτι βαθιά ψυχοπαθολογικό. Και ότι είναι μια ψυχοπαθολογική έλξη. Απίστευτο. Απίστευτο πόσο έντονα τα νιώθω. Μάλλον σαν να τα ψυχανεμίζω με αυτά τα λόγια. Πώς γίνεται να νιώθουμε λοιπόν τέτοια έλξη με κάποιον από την αρχή, σχεδόν άρρωστη. Σαν να κολλάμε. Μόνο που βλέπουμε κάποιον, Χωρίς ενώ δηλαδή να το γνωρίσουμε. Χωρίς να το μάθουμε, να μάθουμε την προσωπικότητά του. Μα πώς γίνεται αυτό. Είναι τόσο δυνατές οι ψυχές μας που εντοπίζουν μόνο με ένα βλέμμα, με μια ματιά την αρρώστια και την ψυχοπαθολογία σε μια άλλη ψυχή και κολλάνε έτσι οι ψυχές στη ψυχοπαθολογία των άλλων ψυχών. Το πιστεύω απόλυτα. Νομίζω ότι το έχω πάθει και εγώ αλλά δεν το κατάλαβα ποτέ. Με τη λογική του μυαλού δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί αυτή η έλξη. Είναι απίστευτο και σε αυτό το βίντεο θα εξηγήσουμε πώς λειτουργεί αυτή η έλξη. Πάμε στο επόμενο σχολείο ήταν αυτά τα σχόλια ήταν κάτω από το βίντεο για τον παπαπέχτη. Πολύ σωστά τα λες, θέκλα μου, κάποιοι άνθρωποι είναι ακατάλληλοι για συγκεκριμένα πόστα, αλλά δεν πρέπει να βάζουμε τους ίδιους τους πάντες στον ίδιο κουβά. Αυτό με προβλημάτισε και το έχεις ξαναπεί είναι η έλξη από την πρώτη στιγμή, η οποία αποτελεί κόκκινη σημαία. Δεν είναι σημαντικό να σου αρέσει κάποιο για να βγεις μαζί του ραντεβού. Για μένα το πρώτο ραντεβού είναι καθοριστικό, γιατί μετά την εμφάνιση τσεκάρω τη χημεία στη ροή τη συζήτηση και γοητεύομαι από την ευγένεια, τα κοινά ενδιαφέροντα, την ίδια αίσθηση χιούμορ, το πνευματικό επίπεδο και την ανοιχτό μυαλιοπτική σε διάφορα θέματα. Φυσικά δεν φτάνει και τη εμφάνιση, αλλά ούτε και να διαθέτει όλα τα υπόλοιπα χωρί να με έλκει ερωτικά κάτι επάνω του. Όσε φορέ επιχείρησα να παραβλέψω την ερωτική έλξη και να επικεντρώθώ σε κάποια καλά στοιχεία που διέκρινα, απέτυχα πατα... παταγωδό και μετά το τέταρτο ραντεβού το τελείωνα για να μην ταλαιπωρώ ψυχέ. Επίση, έχει τύχει πολλέ φορέ να πηγαίνει καλά το πρώτο ραντεβού αλλά το φιλί να μην ταιριάζει με τίποτα, να δίνω μια άλλη μια ευκαιρία για να βεβαιωθώ και ύστερα να το σταματάω. Το χειρότερο είναι ότι πριν χρόνια παντρεύτηκα έναν άνθρωπο που δεν μου έκανε κλικ από την αρχή, αλλά ήταν πολύ καλό μαζί μου και ανέπτυξε συναισθήματα γι' αυτόν, χωρί όμω να τον ερωτευτώ ποτέ. Μετά από ένα χρόνο αποδείχτηκε να αρκισιστή και έζησα μια κόλαση. Εννοείται χώρισα. Όλα αυτά τα αναφέρω γιατί πολλέ φορέ με στείνω στον τοίχο για τι επιλογέ μου, παρατηρώντα μια τάση να με κλικάρουν διαταραγμένοι. Όμω, κάνοντα απολογισμό, τελικά διαπιστώνω ότι από όσου με έχουν πλησιάσει, έχω απορρίψει πολλού εμφανίσιμου, ακατάλληλους και διαταραγμένου. Τέλο, έχουν υπάρξει και οι κανονικοί που μου άρεσαν, αλλά δεν έδειξαν ενδιαφέρον και δεν ασχολήθηκα. Άντε τώρα να βγάλω άκρη με όλα αυτά. Αγαπημένη μου, βρες, Έμιλε ε, και την άλλη την κοπέλα. Άλλο σχόλιο. Συγχαρητήρια για το έργο σα, είναι σπουδαίο. Εγώ προσωπικά σα ευχαριστώ για τη βοήθεια και τι γνώσει σα. Αν έχετε την καλοσύνη να κάνετε ένα βίντεο και να μα εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό που αναφέρετε συχνά για τον κεραυνοβολέο έρωτα και το ψυχοπαθολογία που θα φυπνίσει. Πώ λειτουργεί. Λοιπόν, διάβασα τα δια... κάποια από τα σχόλια που θίγουν το θέμα της ψυχοπαθολογικής έλξης και του κεραυνοβόλου έρωτα που κατά τη γνώμη μου δεν είναι υγιέ σύμπτωμα. Ναι, δεν είναι σύμπτωμα ψυχική υγεία και ευεξία να ερωτευόμαστε κεραυνοβόλα. Και, και θα τα σχολιάσω όλα μαζί και θα σα εξηγήσω ε, πώ το βλέπω αυτό το ζήτημα. Καταρχά, εννοείται ότι για να υπάρξει και να δημιουργηθεί μία ερωτική σχέση, είναι απαραίτητο προαπαιτούμενο η ερωτική έλξη. Εννοείται αυτό το πράγμα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι καλή ιδέα να προχωρούμε στη δημιουργία ερωτικής σχέσης με έναν άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, που δεν νιώθουμε ερωτική έλξη για αυτόν ή για αυτή. Όσο καλός άνθρωπος και να είναι, όσα πολλά προσόντα και να έχει, όσο ταιριαστό χαρακτήρας και να φαίνεται πως είναι μαζί μας, από τη στιγμή που λείπει η ερωτική έλξη, τότε δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί ερωτική σχέση. Ο μοναδικός λόγος ο απαραίτητος λόγος για να δημιουργηθεί μια ερωτική σχέση είναι επειδή υπάρχει ερωτική έλξη. Είναι εκ των κάνευ η ερωτική έλξη για τη δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης. Είναι διαφορετικό πράγμα όμως η φυσική ερωτική έλξη από τη ψυχοπαθολογική ερωτική έλξη, η οποία συνήθως πάει πακέτο με τον λεγόμενο κεραυνοβόλο έρωτα. Η λέξη κεραυνοβόλος έρωτας σημαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη να ερωτευτεί τον άλλο κατάφορα. Δηλαδή σαν να σε χτυπάει ένας κεραυνός και καίγεσαι. Ο έρωτας έχει διάφορα στάδια το να ερωτευτεί ένας άνθρωπος. Έχουμε κάνει βίντεο στο οποίο μιλούσαμε για τον ερωτικό ενθουσιασμό, για τον ενθουσιασμό, για τον έρωτα και την ερωτική αγάπη. Τα τρία στάδια δημιουργίας ενός υγιούς ερωτικού δεσμού. Πρώτα οι άνθρωποι νιώθουν έλξη. Όσο γνωρίζονται, ενθουσιάζονται περισσότερο ένας από τον άλλον και λόγω της έλξης αλλά και λόγω των κοινών που βρίσκουν. Έχοντας δημιουργήσει μια ερωτική σχέση και έχοντας ξεκινήσει να έχουν και ερωτικές επαφές, γεννιέται το συνέστημα του έρωτα, το οποίο δεν είναι ψύχωση, ξαναλέω, θα μπορούσε να, θα μπορούσε να παραλληλιστεί με τη μέθη. Δεν είναι ψύχωση όμως, δεν χάνει τη λογική σου 100%. Είναι μια εφορική κατάσταση, στην οποία παίζει πολύ ρόλο οι νευροδιαβιβαστές που ψηλώνουν με την, με, την έλευση του έρωτος, του ερωτικού συναισθήματος, και ο οποίος έρωτας διαρκεί κάποιους μήνες, τρεις μήνες το πολύ, περίπου. Σε κάποιου, ίσω, αν κάποιοι είναι από απόσταση, μπορεί να διαρκήσει 5-6 μήνε, επειδή δεν βρίσκονται συνέχεια μαζί. Αλλά συνήθω είναι 3 μήνε. Και μετά του 3 μήνε, ή μετά του 6 μήνε, ή μετά του 9 μήνε, σίγουρα μετά του 9 μήνε, εάν δύο άνθρωποι συνεχίζουν να παραμένουν μαζί με απλή ερωτική έλξη και τέριασμα, σημαίνει ότι έχει ε, 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 γεννηθεί, δημιουργηθεί και στερεωθεί η ερωτική αγάπη. Και στο βίντεο το χτεσινό, είπε ότι δεν μπορούμε να είμαστε ερωτευμένοι, φουλ. Ε, σε όλη τη φάση της σχέσης μας. Το χθεσινό βίντεο ήταν για το πώς μπορώ να διατηρήσω μια σχέση ζωντανή. Το προχθεσινό βίντεο ήταν για την περίπτωση εκείνου του ιερωμένου, ο οποίο φλερτάρει μια κοπέλα που τον, ονόμασε η κοπέλα που μας έστειλε το βίντεο, το, το email παπαπέχτη. Λοιπόν, τι σημαίνει ψυχοπαθολογική έλξη. Η λέξη ψυχοπαθολογία είναι μια αρχαία λέξη, είναι μια ελληνική λέξη η οποία έχει αρχαία ελληνική προέλευση. Το πρώτο συστατικό της λέξης είναι η ψυχή, και το δεύτερο συστατικό είναι η παθολογία. Η λέξη παθολογία που είναι επίσης σύνθετη λέξη, προέρχεται από τη λέξη πάθος και τη λέξη λόγος ή λέγω, που έχει να κάνει με το απάθη, με την αρρώστια. Η λέξη παθολογία χρησιμοποιείται για να περιγράψει οτιδήποτε είναι άρρωστο, δεν είναι υγιές. Εξού και οι παθολογικές ειδικότητες στην ιατρική. Για παράδειγμα, ένας ιατρός παθολόγος ειδικεύεται στις ασθένειες του σώματος. Ενώ ένας χειρουργός ειδικεύεται στις επεμβάσεις. Στις χειρουργικές επεμβάσεις που χρειάζονται κάποιες ασθένειες του σώματος ούτως ώστε να θεραπευτούν. Η λέξη παθολογία σημαίνει αρρώστια, κάτι μη φυσιολογικό. Η λέξη κεραυνός ξέρουμε... Ε, ε, η λέξη ψυχή ξέρουμε τι είναι. Ψυχοπαθολογική έλξη σημαίνει να μας ελκύει ένας άνθρωπος ερωτικά, Λόγω του ότι ταιριάζουν οι ψυχοπαθολογίες μας. Για παράδειγμα, αν εγώ έχω μια συνεξαρτόμενη προσωπικότητα, είμαι γεννημένη και μεγαλωμένη να είμαι θύμα, άμα συναντήσω έναν άνδρα του φίλου, ένα, ένα uh, πρόσωπο από το φίλο μου μελκή, στην περίπτωση δικιά μου τεροφιλόφιλη γυναίκα, αν συναντήσω έναν άνδρα ο οποίος έχει την αντίστοιχη ψυχοπαθολογία, είναι θήτης, είναι addict, είναι εθισμένο σε οτιδήποτε, τότε θα νιώσω έντονη έλξη επειδή κάνει κλικ η ψυχοπαθολογία μου. Ω συνεξαρτώμενη γυναίκα ή ω γυναίκα που έχω ζω πολλά χρόνια ω συνεξαρτώμενη, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι στην εξάρτησή μα θα μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε. Νιώθω ότι ταιριάζω το κλικ. Κλικ σημαίνει ταιριάζω με κάποιον ο οποίο θα είναι ο θήτη μου και θα είμαι εγώ το θύμα του με, ή με κάποιον ο οποίος θα με έχει ανάγκη να το βοηθήσω να κλειτώσει από τους εθισμούς του και από τα σκοτάδια και το, τη μαύρη έρευο της ψυχής του και εγώ θα είμαι η ερυθροσταυρίτησα και εγώ θα είμαι η γυναίκα που αγαπάει πολύ και ξαναμιλάω για το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ» της Ρόπιν Όργουτ το οποίο το έχουμε διαβάσει και στη συμμετοχή. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι συμμετοχή, διαβάστε στην περιγραφή κάθε βίντεο, εξηγώ τι είναι συμμετοχή, που είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο εξηγεί τη συνεξάρτηση πολύ ξεκάθαρα τι είναι. Όταν ταιριάζουν οι ψυχοπαθολογίες μας, τότε αναπτύσσεται μια έντονη έλξη, μια κεραυνοβόλα έλξη, μια έλξη ακατανόητη. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί μας ελκύει τόσο πολύ ένας άνθρωπος. Θα σας πω μια δικιά μου ιστορία για να καταλάβετε. Όταν ήμουν μικρή, έχω φάει ξύλο για ένα χρονικό διάστημα περίπου 11 ετών. Δεν είχα κάνει ψυχοθεραπεία για να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό του ξύλου πριν την ηλικία των 28 ετών. Είχα ξεκινήσει ψυχοθεραπεία πιο νωρί, αλλά δεν είχα καταπιαστεί με το κομμάτι τη βία. Είχα καταπιαστεί με άλλα κομμάτια τα οποία ήταν πιο επίγοντα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι στον πρώτο μου το γάμο, που ο πρώτο πρώην άνδρα, ο, ο πατέρα των παιδιών μου είναι ένα πολύ ήρεμο άνθρωπο. Πολύ ένα άνθρωπο χαμηλών τόνων. Δεν, δεν τον χαρακτηρίζει με τίποτα η βιαιότητα. Δεν είναι το τελευταίο πράγμα που μπορεί ε, να το χαρακτηρίσει είναι η βιαιότητα. Ε, μου φαινόταν μεταξύ άλλων ότι δεν ήταν και ιδιαίτερα ανδροπρεπή. Ενώ καμία σχέση. Η βιαιότητα δεν έχει καμία σχέση με την ανθρωπρέπεια. Καμία απολύτω σχέση δεν έχει. Μέσα στο μυαλό μου όμω τότε, όταν ήμουν 20 ετών, που το γνώρισα και μέχρι τα 26 που χωρίσαμε, σκεφτόμουν, αχ, θα μου άρεσε ένα άνθρα έτσι πιο δυνατό, πιο μάτσο. Ξαναλέω, δεν έχει να κάνει καθόλου με τον ανδρισμό ενό άνδρα, η βιαιότητα. Εγώ τότε παλαβή, αν και είχα τελειώσει τι σπουδέ μου σε κάποια φάση, το γνώρισα όταν ήμουν στο τρίτο έτο, ξεκινήσαμε τη σχέση μα, το γνώρισα στο πρώτο έτο, αλλά ξεκινήσαμε τη σχέση μα στο τρίτο έτο, ήμουνα. Είχα, τα είχαμε στο μυαλό μου μπερδεμένα. Τέλο πάντων, Τελειώνει ο γάμος μου, στα 26 μου, στα 28 μου, μου λέει μια φίλη μου για έναν άνθρωπο να μου το γνωρίσει. Χαρα... Λέγοντα μου τα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου, εγώ θεώρησα ότι δεν θα μου άρεσε αυτός ο άνθρωπος. Ήταν μεγαλύτερο μου, είχε κάποια άλλα χαρακτηριστικά, δεν έχει σημασία τι χαρακτηριστικά είναι, τα στοιχεία. Τι δουλειά έκανε, τι μόρφωση είχε... Ε, όχι ότι είχα θέμα με τη μόρφωση οποιοδήποτε, αλλά για παράδειγμα έκανε κάτι το οποίο δεν είχε καμία σχέση με τα δικά μου ενδιαφέροντα και η δουλειά που έκανε ήταν μια δουλειά που κατά τη γνώμη μου πάντα τον έκανε ένα πολύ βαρετό άνθρωπο, δεν ξέρω πώς το είχαμε στο μυαλό μου. Σας λέω, ήμουν μικρή και ανόητη, στα 28. Μου λέει για αυτόν τον άνθρωπο, νομίζω να σας, θέλω να σας γνωρίσω και να σας συστήσω και λοιπά και λοιπά. Εγώ ήμουν έτσι μια δεν μπορώ να τον γνωρίσω και με το που τον βλέπω, πέφτω ξερή. Παθαίνω και ραβνοβρόλα έρωτα. Νιώθω μια έντονη έλξη, εντονότατη έλξη. Να μην σας τα πολύ έκανα σχέση με αυτόν τον άνθρωπο και ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος με σάπησε στο ξύλο 24 Μαρτίου το 2004. Όταν φτάσαμε στην τελική φάση, του ξύλου. Έχω μιλήσει γι' αυτό σε εκπομπέ παλιά και σε άλλα βίντεο. Θα, θα μείνουμε τώρα σε αυτό. Ήταν βίαιο. Ήταν, και, ήταν ψυχικά και κακοποιητικά βίαιο όλο το διάστημα των 9 μηνών μέχρι να φτάσουμε στο ξύλο. Και την τελευταία μέρα ήταν και σωματικά βίαιο σε σημείο που κινδύνευσε η ζωή μου. Όταν έγινε αυτό, τότε συνειδητοποίησα γιατί τον ερωτεύτηκα παράφορα από την πρώτη στιγμή που τον είδα, παρόλο που εμφανισιακά, που ιδιοσυγκρασιακά, που θέματα ενδιαφερόντων κλπ. Δεν θα μου άρεσε διαφορετικά αυτός ο άνθρωπος. Ήταν επειδή με το που τον είδα, το υποσυνείδητό μου, το μυαλό μου έκανε τικ, 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 κλίκαρε όλα τα σημεία που είχαν να κάνουν με τη βιαιότητα. Και επειδή είχα μέσα μου ανεπεξέργαστο το θέμα τη βία που είχα δεχθεί από τον πατέρα μου, τον οποίο υπεραγαπώ, αγαπώ πάρα πολύ τον πατέρα μου. Έχω ιδιαίτερα στενή σχέση με τον πατέρα μου. Μπορεί να σα φαίνεται περίεργο να λέω δημοσίω ότι έχω φάει ξύλο από τον πατέρα μου στην παιδική και φυγική μου ηλικία. Αλλά να λέω και επίση ότι τον αγαπάω πάρα πολύ. Όμω είναι αυτή η σχέση μα. Και έχω πει και άλλε φορέ ότι έχουμε περάσει από διάφορα στάδια που έχουμε συγχωρεθεί και έχουμε ξεπεράσει αυτό το κομμάτι και ούτε και ο ίδιο έχει πρόβλημα να αναφέρομαι σε εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, συνειδητοποίησα όταν τελείωσε αυτή η σχέση ότι ο λόγο για τον οποίο είχα ερωτευτεί παράφορα τον άνθρωπο εκείνον ήταν επειδή μου έδινε την ευκαιρία ο άνθρωπο αυτό να ξαναπέξω το ρόλο των παιδικών μου χρόνων, δηλαδή να συνδεθώ με έναν άνδρα βίαιο, και αυτή τη φορά και καλά να κερδίσω τον βίο άντρα και να τον κάνω να με αγαπήσει και να μην με δεήρει όπως με έδιρνε ο μπαμπάς που τότε ένιωθα ως μωρό ότι δεν μπορούσα να κάνω τον πατέρα μου να με αγαπήσει. Δεν είχα ακόμη συνειδητοποιήσει ότι η βία... Το οποιοδήποτε βίο ανδρό δεν έχει να κάνει με τον παραλήπτη τη βία, δεν έχει να κάνει με τη γυναίκα του, την κόρη του, το γιο του, τον όποιον δέρνει. Έχει να κάνει με τον ίδιο. Και είναι δική του ψυχοπαθολογία. Είχα λοιπόν την ψυχοπαθολογία του θύματο. Δεν μου είχε δοθεί η ευκαιρία να την καταλάβω γιατί ο γάμος μου, ο πρώτος, δεν είχε βία, δεν είχε σωματική βία. Είχε λίγη έτσι ψυχολογική βία του στυλ, παθητική επιθετικότητα, αλλά σε πολύ light ε, επίπεδα. Δεν υπήρχε όμως αυτή η βία η έντονη και η ψυχική και η, η συναισθηματική και η, κακοπή, και η σωματική. Και όταν τελείωσε αυτή η σχέση πήγα στο ψυχολόγιο και του είπα σάσε με, φτιάξε με". Φτιάξε με, σάζε με στα Κυπριακά, σάζε με, φτιάξε με, έχω θέμα του λέω. Έχω θέμα με τη βία, με ελκύη βία. Τον άνθρωπο αυτό με το που τον είδα, τον ερωτεύτηκα κατάφορα. Ήταν η μόνη φορά που είχα ερωτευτεί κατάφορα. Ήταν η μόνη φορά που είχα, που έρωτα και μάλιστα είχα, παραξενευτεί κιόλα και θεώρησα κιόλα ότι πω, 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 πρέπει να είναι το άλλο μου μισό. Μου έλεγε κι αυτό ότι είμαστε αδερφέ ψυχέ και διαφορετικέ μπουρδε. Και λέγανε ναι, 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 είναι το άλλο μου μισό τέτοιε μπλε. Ήταν αυτό που θα με βοηθούσε να ξαναπέξω το έργο τη παιδική μου ηλικία. Και θα μου λέγε η μάνα μου σε κάποια φάση: Μα τι του βρίσκει, τι του βρίσκει, τι του βρίσκει. Και μάλιστα ήταν και πολύ ενδιαφέρον γιατί ήταν η πρώτη φορά που η μάνα μου είπε: Εσύ είσαι σαν τα κρύα τα νερά, τι κυριεύει με αυτό. Ήταν η, μόνη, η μοναδική φορά που είμαι η μάνα μου ότι είμαι όμορφη. Σαν τα κρύα τα νερά σημαίνει τόσο ωραία και δροσερή όπω τα κρύα τα νερά. Και όμω αυτό με έλκυε σε αυτόν τον άνδρα που δεν είχαμε οτιδήποτε άλλο κοινό ήταν αυτό το γεγονός ότι υπήρχε η δυνατότητα να είναι βίος μαζί Αυτό σημαίνει ψυχοπαθολογική έλξη. Ρωτάει μια φίλη, μα πώς το μυαλό μας μπορεί τόσο γρήγορα, τόσο γρήγορα να επεξεργαστεί όλα αυτά τα πράγματα. Όταν σπουδάζα στο πανεπιστήμιο, είχαμε μαθήματα νευροψυχολογίας και μαθήματα πειραματικής ψυχολογίας, που είχαν να κάνουν κυρίως με τη λειτουργία του εγκεφάλου. Και μάθαμε, και στη σημερινή εποχή γνωρίζουμε ακόμη περισσότερα, δηλαδή τόσα χρόνια μετά που έχω τελειώσει τι σπουδέ μου και διαβάζοντα και τι διάφορε καινούργιε ανακαλύψει τη γνωρίζουμε ότι ο ανθρώπινο εγκέφαλο είναι ένα τεράστιο, τεράστιο υπολογιστή. Παρομοιάζεται με έναν υπολογιστή με τεράστια μνήμη. Ούτε όλοι οι σερβερ του Facebook, α πούμε, που είναι η πιο μεγάλη σερβερ ίσω στον πλανήτη, ούτε, ούτε όλοι οι σερβερ τη γη μαζί ενωμένοι δεν έχουν τόσο πολύ μνήμη. Και δεν έχουν τόσο πολλαπλά επίπεδα λειτουργικότητα που μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου μπορούμε να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες υποσυνείδητα, χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Και όσο πιο αδούλευτος ψυχολογικά είναι ένας άνθρωπος, όσο λιγότερο ψυχοεκπαιδευμένος και ψυχοθεραπευμένος είναι ένας άνθρωπος, τόσο λιγότερο συνειδητοποιεί τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο πίσω μέρος του μυαλού του. Άρα, το να γνωρίσει έναν άνθρωπο, να δει έναν άνθρωπο και να πέσει ξερό, να πέσει ξερή κατευθείαν, είναι. Δεν θα πω βέβαιο, δεν θα πω σίγουρο, είναι πα... εξαιρετικά πιθανό να είναι επειδή αυτό ο άνθρωπο έχει ασκεί μια ψυχοπαθολογική έλξη προ εσένα. Σου θυμίζει τη μάνα σου με έναν άρρωστο τρόπο. Σου θυμίζει τον πατέρα σου με έναν άρρωστο τρόπο είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός που τον παίρνει κατευθείαν στο casting για να παίξει το ρόλο του γονιού σου με τον οποίο έχει θέματα. Το έχουμε εξηγήσει πολλέ φορέ εδώ πέρα ότι η παιδική μα ηλικία, ο τρόπο με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει, ο τρόπο με τον οποίο έχουμε μάθει να συνδεόμαστε συναισθηματικά με του φροντιστέ μα, του γονεί μα, του γεννήτωρε μα, που μα φροντίζουν, είναι αυτό ο οποίο είναι που διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τον εαυτό μα και του άλλου ανθρώπου. Και γι' αυτό στο βιβλίο Γυναίκε που αγαπούν πολύ της Νόργου, που είναι το βιβλίο που είχε να κάνει με τη συνεξάρτητες, η βίβλο τη συνεξάρτηση, έτσι το ονομάζω. Στα τελευταία, ένα από τα τελευταία κεφάλαια μιλάει για τι γυναίκε οι οποίε. Ε, έχουν συνεξάρτηση, θεραπεύονται από τη συνεξάρτηση και μετά όταν μπουν σε μια ερωτική σχέση δεν ξέρουν πώς να λειτουργήσουν και τους φαίνεται πως είναι ξενέρωτη αυτή η ερωτική σχέση επειδή δεν υπάρχει αυτό το έντο, η έντονη ψυχοπαθολογική έλξη που έχει να κάνει με την ψυχοπαθολογία, έχει να κάνει με το θύμα, βρήκε το θήτη του, wow, σύνδρομο της Στοκχόλμης, πώς το λένε, ερωτευμένη με το δυνάστη μας και άντρα ενωτευμένο με το δυνάστη του με την δυνάστριά του. Είπαμε, δεν, έχει, δεν, δεν μιλούμε ετεροκανονικά σε αυτό το κανάλι. Ούτε θεωρούμε ότι όλε οι γυναίκε είναι θύματα και όλοι οι άντρε είναι θύτε. Έχει και πολλού άντρε που είναι θύματα και οι γυναίκε είναι θύτε. Και, και, οι γυναίκε του ή οι γυναίκε με του οποίου συνδέονται είναι θύτε. Αυτό σημαίνει έντονη ψυχοπαθολογική έλξη. Ποιο είναι το φυσιολογικό. Ποιο είναι το φυσικό και το αυθόρμητο. Το φυσικό και το αυθόρμητο, το οποίο περιγράφεται στο βιβλίο που βλέπετε πίσω, Έρωτα αυτό ο αδιάγνωστο. Περιγράφεται στο τελευταίο κεφάλαιο, το ένα, το οποίο αποτελεί και το μισό μέρο του βιβλίου. Είπαμε, είναι η προσπάθεια μου να, είμαι, να γίνω. να γράψω το μυθοπλασία. Ε, περιγράφεται η ιστορία δύο ανθρώπων, οι οποίοι πέρασαν από χίλια μύρια κύματα για να είναι μαζί στο τέλο, αλλά περιγράφεται το πώ γνωρίστηκα στην αρχή. Και τα συναισθήματα που ένιωθα στην αρχή όταν είχα γνωριστεί, ειδικά η γυναίκα. Αυτή είναι μία φυσική φυσική κατάσταση. Να βλέπει έναν άνθρωπο, να σε φλερτάρει αυτό ο άνθρωπο ή να σε κοιτάει ερωτικά, να, να σα συστήσει κάποιο, να γνωρίσετε, να βγείτε ένα ραντεβού, ρε, παιδί μου, να σου αρέσει η εξωτερική του εμφάνιση, να νιώθεις μια έλξη, αλλά ταυτόχρονα να λειτουργεί και το μυαλό σου και να σκέφτεσαι, μα ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο. Μα τι θέλει από μένα αυτός ο άνθρωπος, ας ρωτήσω αυτόν τον άνθρωπο πράγματα για να μάθω, να μετά το πρώτο ραντεβού, μετά το δεύτερο ραντεβού, μετά το τρίτο ραντεβού, να μην πα πείτε και να πει: Βρήκα τον άντρα τη ζωή μου, βρήκα τη γυναίκα τη ζωή μου. Μπαίνω στο ίντερνετ, παραγγέλνω Η Τελείωσα, έκλεισα ω άντρα, έκλεισα ω γυναίκα, βρήκα το τέρι μου. Όχι. Το φυσικό είναι όσο γνωρίζει κάποιον που σου αρέσει, κάποιον που σου αρέσει, να λε τον εαυτό σου, να λε τον κολλητό σου, στην κολλητή σου, στον ψυχολόγο σου. Μ' αρέσει αυτό ο άνθρωπο, ωραία περάσαμε. Θέλω να τον ξαναδώ. Θέλω να μάθω και άλλα πράγματα για αυτόν. Θέλω να μάθω και άλλα πράγματα για αυτή. Θα δούμε που θα πάει. Θετικά τα πρώτα συναισθήματα. Υπάρχει έλξη. Είμαι διατεθειμένο. Είμαι διατεθειμένη να δοκιμάσω να μπω σε σχέση και βλέπουμε. Και το έντονο ερωτικό συνέστημα και η σιγουριά, η βεβαιότητα ότι αυτό είναι ο άνθρωπό μου, επέρχεται. Επέρχεται. Μετά το πέρα τη περίοδου του ενθουσιασμού και του έντονου έρωτο, του ορμονικού έρωτο. Έρχεται στου 6 μήνε, στου 7 μήνε, στου 8 μήνε, στου 9 μήνε. Εκεί το νιώθει, το ότι, τη σιγουριά ότι αυτό είναι ο άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε ότι οι μακρόχρονε σχέσει είναι αυτέ που διαρκούν πάνω από 6 μήνε. Γιατί του πρώτου 6 μήνε υπάρχει έντονη νευροχημική και ορμονική δραστηριότητα, η οποία μπορεί να μα μπερδέψει η οποία μπορεί να μας μεθύσει, η οποία μπορεί να μας δώσει αυτή η φορική κατάσταση να μας παρασύρει και να θεωρήσουμε ότι έχουμε βρει τον άνθρωπό μας, ενώ δεν είναι ο άνθρωπός μας, είναι ένας τύπος ή μια τύπισσα που μας ελκύει και μας τραβάει, γιατί μας θυμίζει τη μάνα μας, μας θυμίζει τον πατέρα μας, μας θυμίζει ξέρω εγώ την τρέλα μας. Ερωτική έλξη μπορούμε να έχουμε με πολλούς ανθρώπους, όχι με όλους, με πολλούς ανθρώπους. Κατά τη γνώμη μου δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως αδερφές ψυχές, ότι δηλαδή υπάρχει ένας άνθρωπος σε όλο τον πλανήτη που είναι ειδικά για μένα, ένας που είναι ειδικά για σένα, ένας που είναι ειδικά για τη Μαριό, για τη μια και την άλλη. Όχι. Όχι. Μπορεί μέσα από τη διαδικασία της γνωριμίας με έναν άνθρωπο με τον οποίο υπάρχει έλξη, του χτισήματος με αργούς και σταθερούς ρυθμούς μια ερωτικής σχέσης, τη συμβίωση μέσα σε μια ερωτική σχέση, όχι απαραίτητα τη συμβίωση του ίδιου σπίτι, αλλά να ζήσει τη σχέση και να είσαι μέσα στη σχέση. Ο εαυτό σου, ρεαλιστικό, να, να λε και τα παράπονά σου, να κάνει και τι απαιτήσει σου, να ενδιαφέρεσαι για το τι νιώθει ο άλλο για σένα, να ρωτά τον άλλον πώ νιώθει, να λε εσύ πώ νιώθει. Άμα περάσει ένα αρχικό στάδιο γνωριμίας που είναι τουλάχιστον 9 μήνε, αν μετά από αυτό το αρχικό στάδιο γνωριμία είσαι σίγουρο και είσαι σίγουρη ότι είσαι καλά σε αυτή τη σχέση και ότι είσαι ψυχικά ισορροπημένο και υγιή σε αυτή τη σχέση, ότι αυτή η σχέση βοηθάει τη ζωή σου, εμπλουτίζει τη ζωή σου, κάνει τη ζωή σου καλύτερη, αυτή η σχέση σε βοηθάει να γίνεσαι καλύτερο άνθρωπο, αυτή η σχέση σου δίνει χαρά, αυτή η σχέση σου δίνει ε, ελπίδα, αυτή η σχέση σου δίνει όρεξη για δημιουργία, όρεξη για εξέλιξη πνευματική, τότε ναι, να πει έχω βρει τον άνθρωπό μου και έχουμε βρεθεί με τον άνθρωπό μου μέσα από τη διαδικασία της δουλειά της πνευματικής που κάναμε μετά από την αρχική συνάντηση, μετά από τις αρχικές συναντήσεις που υπήρχε αρχική έλξη, αλλά μεταχτίσαμε μαζί την κοινή μας ζωή. Αυτή είναι η γνώμη. Ξαναλέω, όταν γνωρίσεις κάποιον και δεν σου αρέσει καθόλου ερωτικά, δεν σου κάνει καθόλου ερωτικά κλικ, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσεις στο να γνωρίζεις εκείνον τον άνθρωπο. Όταν γνωρίσεις έναν άνθρωπο και σου αρέσει εξωτερικά εμφανισιακά και θα ήθελες να τον ξαναδείς, να πας να τον ξαναδείς, να πας να την ξαναδεί και κοίταζε, ρώτα, μάθαινε, ασχολήσου και απόλαυσε την, τον ενθουσιασμό της πρώτης, του πρώτου καιρού μιας γνωριμίας, αλλά έχει πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι πρέπει να περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα για να αξιολογήσω τα συναισθήματά μου, να αξιολογηθεί η σχέση πώς θα είναι, αν θα συνεχίσει να εφιστατεί αυτή η σχέση και να δω πραγματικά που βγάζει. Είναι καλό αυτό που έγραψε μια φίλη. Τι θα γίνει με εμά που είμαστε ανοιχτοί να κάνουμε νέε γνωριμίε. Είναι καλό να είμαστε ανοιχτοί να κάνουμε νέε γνωριμίε. Χρειάζεται όμω να έχουμε υπόψη μα ότι ο έρωτα δεν είναι μαγικό. Μπορεί να τον ονόμαζα φτερωτό Θεό οι αρχαίοι Έλληνε και να έλεγαν ότι σου ρίχνε το βέλο και γινόσουν αμέσω ερωτοχτυπημένο. Ήσουν αβέλο χτυπημένο, όχι και αυνοβολημένο. Και ερωτευόσουν αμέσω. Αυτό όμω δεν συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Στην πραγματική ζωή το ερωτικό συνέστημα χτίζεται σταδιακά, το αφήνουμε να εξελιχθεί όταν η λογική μας μας ειδοποιεί ότι αξίζει τον κόπο να επενδύσει συναισθηματικά σε αυτόν τον άντρα, αξίζει τον κόπο να επενδύσει συναισθηματικά σε αυτή τη γυναίκα. Αυτή η σχέση φαίνεται να έχει βάθος και ποιότητα και να αξίζει να δουλέψει γι' αυτή σε μια σχέση, ξαναλέω, στην οποία μιλάμε, εκφραζόμαστε, λέμε τα παραπονά μα, εκφράζουμε τι ενστάσει μα, τι διαφορέ μα, λέμε τα καλά, λέμε τα κακά, είμαστε ο εαυτό μα. Και μπορεί να πει με βεβαιότητα το σ' αγαπώ και να το εννοεί με την έννοια της, της βαθιάς αγάπης, όταν περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα. Όχι από την πρώτη στιγμή. Και όχι με κάποιον άγνωστο. Γιατί αν είναι από την πρώτη στιγμή, και αν είναι με κάποιον άγνωστο, σημαίνει ότι κάποια δικιά μα ψυχοπαθολογία έχει ενεργοποιηθεί άμα τη... <χει> άμα τη συναντήσει με τον άλλον άνθρωπο. Προσέχουμε για να έχουμε ψυχική υγεία και ισορροπία. Αυτή είναι η άποψη μου για την ψυχοπαθολογική έλξη, ερωτική έλξη και τον κεραυνοβολό έρωτα. Φιλιά. Χωρίς κεραυνού και στραπέ και τέτοια. Χωρίς!